Εξαιρετικά Παρθένο, ελαιόλαδο βάφτιζαν ένας ηλικιωμένος και ο γιος του ηλιέλαιο από τη Βουλγαρία, στο οποίο πρόσθεταν χρωστικές ουσίες. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και οι αρχές κατέσχεσαν 13.000 λίτρα από το νοθευμένο προϊόν. Πατέρας και γιος 80 και 36 ετών αντίστοιχα δημιούργησαν την υποδομή για την παράνομη παρασκευή και συσκευασία ελαιόλαδου σε αποθήκη στην περιοχή του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος δράσης τους εξαιρετικά οργανωμένος, σύμφωνα με την αστυνομία. Νόθευαν το ελαιόλαδο με ηλιέλαιο, το οποίο προμηθεύονταν από τη Βουλγαρία, σε αυτό το μηχάνημα και στη συνέχεια προσέθεταν χρωστικές ουσίες όπως χλωροφύλλη και καροτένιο, για να μην γίνεται κατανοητή διαφορά σε σχέση με το παρθένο ελαιόλαδο, ορατή με το μάτι. Το χρώμα του παρθένου ελαιολάδου είναι πρασινοκίτρινο. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να βλέπει το χρώμα και μάλιστα άμα ρίξουν και πολύ χλωροφυλλή, φαίνεται έντονο πράσινο και εκεί παραπλανάται ο καταναλωτής. Το ελαιόλαδο διοχετευόταν τόσο στη χώρα μας όσο και στη Βουλγαρία με ετικέτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά όμως όταν η επιτίδη είναι τόσο καλά οργανωμένη? Να διαβάζει την ετικέτα. Το παρθένο ελαιόλαδο είναι δύο κατηγοριών. Είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που έχει οξύτητα 0 έως 0,8 γραμμάρια ελαϊκού οξέως στα 100 και η δεύτερη ποιότητα που είναι πιο φτηνό είναι το παρθένο ελαιόλαδο που έχει οξύτητα 0,9 έως 2 γραμμάρια ελαϊκού οξέως επί τις 100. Το δεύτερο που έχει να κάνει είναι να μην παίρνει από ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζεις. Μας φέρνει ένα γνωστός, δηλαδή. Το παίρνεις συσκευασμένο, δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Προσέχω να είναι χαμηλής οξύτητας, να είναι φρέσκο, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Συνολικά κατασχέθηκαν 6.644 λίτρα νοθευμένο ελαιόλαδο, το οποίο ήταν σε δοχεία των 5 και των 3 λίτρων και 6.500 λίτρα ηλιέλαιο εντός 7 πλαστικών δεξαμενών. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.